Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012. Α δούμε κατευθείαν του τίτλου των ειδήσεων. Σε υψηλού τόνου άρχισε στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή η συζήτηση για το νόμο τερατούργημα σχετικά με την υγεία. Ποια είναι τα επιχειρήματα των βουλευτών. Συνάντηση Παπούλια Παπαδήμου για τα αποτελέσματα του Eurogroup. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία φωτογραφίε από του βανδαλισμού στο κέντρο τη Αθήνα. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο Λαζαρόπουλο και αυτό είναι το κεντρικό online δελτίο ειδήσεων από το News Bomb. Α δούμε τι ειδήσει αναλυτικά. Σε υψηλού τόνου ξεκίνησε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η συζήτηση του εφαρμοστικού νόμου που προβλέπει διαρθρωτικέ αλλαγέ στον τομέα τη υγεία και συγχώνευση των επικουρικών ταμείων. Την έντονη αντίδραση βουλευτών τη Αριστερά προκάλεσε η συζήτηση με διαδικασίε Εξπρέ. Οι υπουργοί κ. Γιώργο Κουτρουμάνη και Ανδρέα Λοβέρδο απάντησαν ότι οι διαδικασίε Εξπρέ σχετίζονται με τι δανειακέ υποχρεώσει τη χώρα και τι αποφάσει του Eurogroup, σύμφωνα με τι οποίε πρέπει να ψηφιστούν έω τι 29 Φεβρουαρίου όσα απορρέουν από την εφαρμογή του Μνημονίου. Μαύρη βίβλο χαρακτηρίζουν το νόμο τερατούργημα για την υγεία βουλευτέ τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τη Βουλή. Δείτε απόψει από τον κύριο Κιλτίδη και την κυρία Περλεπέ στην κατηγορία Πολιτική στο newsbomb.gr. Οι βουλευτέ κάνουν λόγο για παράδεκτη ρύθμιση αφού επιτρέπει την αρθρώα και ανεξέλεγκτη εισαγωγή και χορήγηση ακατάλληλων φαρμάκων που παράγονται στο Μπαγκλαντέ, την Ινδία και το Πακιστάν. Πρόκειται για φάρμακα που συχνά έχουν θεωρηθεί ύποπτα ακόμα και για σοβαρέ παρενέργειε. Μόνο κριτήριο για τη χορήγηση ενός φαρμάκου θα είναι η πιο φθηνή τιμή και η ύπαρξη της δραστικής ουσίας άσχετα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Εξέλιξη που νομοτελειακά οδηγεί σε λουκέτο τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες παράγουν επώνυμα και υψηλής ποιότητας φάρμακα. Ικανοποιημένο για την επίτευξη συμφωνία στο Eurogroup, εμφανίστηκε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, κ. Κάρολο Παπούλια, και απέδωσε τα εύσημα στον πρωθυπουργό, κύριο Λουκά Παπαδήμο, κατά τη διάρκεια τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο προεδρικό μέγαρο. Ο εφαρμοστικό νόμο και το νομοσχέδιο για το PSI εγκρίθηκαν χθε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ το νομοσχέδιο για την απομείωση του χρέου κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντο, ώστε να ψηφιστεί αύριο 5. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία βίντεο και φωτογραφίε από αγνώστου που συμμετείχαν στι λαϊλασίε στο κέντρο των Αθηνών την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για καρέ από βίντεο που κατέγραψαν κάμερε κλειστού κυκλώματο από το οπλοπολείο στην Ομόνια. Η δημοσιότητα των 12 φωτογραφιών και των 4 βίντεο έγινε ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Στα πρόσωπα που συμμετέχουν στου βανδαλισμού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικού και πλημεληματικού χαρακτήρα πράξη κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινό δελτίο ειδήσεων από το newsbomb.gr. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθήσατε. Εμεί ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλό βράδυ, γεια σα.